Πού πάμε τώρα? Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Δεμέστιχα, ο οποίος είναι μαζί μας. Ωραία. Λοιπόν, θα το βρούμε μέσω Skype. Γιατί είναι η έξυπνη μεταποίηση, όπως το λέω και εδώ, μέσω τεχνολογιών εχμής από την εταιρεία Wings. Λοιπόν, είναι co-founder και chairman της BOD, ο κύριος Δεμέστιχας. Γεια σας, κύριε Δεμέστιχα. Καλημέρα, κύριε Δεμέστιχα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η εταιρεία είναι Wings και μας πείτε ποιους τομείς καλύπτεται. Δηλαδή, σε ποιο τομέα είστε, ποιο τομέα κινείστε εσείς? Βεβαίως. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία πληροφορικής με νέες τεχνολογίες, η οποία λύνει διάφορα προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Δηλαδή, έχουμε λύσει καταρχήν για το περιβάλλον, δηλαδή για προστασία από πυρκαγιές καταρχήν, διαχείριση δικτύων νερού, ενέργειας, μεταφορών. Και η τρίτη μεγάλη μας περιοχή είναι, ας πούμε, τα αγροτικά και τα βιομηχανικά. Εδώ είμαστε περισσότερο ίσως για να μιλήσουμε για τη βιομηχανία, ο οποίος είναι ένας κλάδος που πιστεύουμε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή στη χώρα μας. Πολλές φορές υπάρχει το στερεότυπο ότι δεν παράγουμε τίποτα κτλ., το οποίο είναι μεγάλο ψέμα, έτσι δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει ικανή παραγωγή στη χώρα και παραγωγή η οποία βγαίνει από δύσκολες συνθήκες, υπό δύσκολες συνθήκες. Τώρα, τι κάνει η Wings? Η Wings φέρνει τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προκειμένου να βελτιστοποιήσει, να συμπληρώσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες και να βελτιστοποιήσει την παραγωγή. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη, για την επέκταση των έξυπνων εργαστηρίων? Και των εργοστασίων. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι έχουμε συσκευές με τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε και να επηρεάσουμε την παραγωγή. Φέρνουμε ρομποτικά, χρησιμοποιούμε δίκτυα, όπως είπα και πιο πριν, και τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να κάνουμε τις βελτιστοποιήσεις αλλά και να μάθουμε από τις βελτιστοποιήσεις αυτές. Απευθυνόμαστε σε εργοστάσια τροφίμων, σε ανακυκλώσεις, για παράδειγμα, σκουπιδιών, το οποίο είναι ένας σημαντικός κλάδος. Κάνουμε κάποια βήματα προς τη μεταλλουργία. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα πολύ σύντομα και στο μέλλον για την επόμενη σεζόν ή το δεύτερο μισό του 24 είναι φάρμακα και κατασκευαστικά υλικά. Τα βήματα μας είναι, προσπαθούμε, επειδή είμαστε μια εταιρεία 150 και πάνω ατόμων, έτσι, να γίνουμε γνωστοί στην Ελλάδα, να στήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο μεγάλη βάση παρουσίας και μετά να επεκταθούμε διεθνώς στο εξωτερικό, στο οποίο έχουμε ήδη κάνει κάποια πρώτα βήματα. Πιστεύω ότι το 25 και το 26 θα είναι πολύ πιο έντονη η παρουσία μας, με βάση αυτά που κάνουμε φέτος και του χρόνου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ, κύριε Δεμέστιχα. Ευχαριστούμε καλή πολύ συνέχεια. Για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Την καλημέρα σας. Την καλημέρα μας. Πάμε.